Σε πολύ καλό κλίμα ήταν η συνάντηση του Δημάρχου Κομωτινής Ιωάννη Γκαράνη με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα σήμερα το πρωί στο γραφείο του Δημάρχου στον Δήμο Κομωτινής. Νωρίτερα, εργαζόμενοι του Δήμου Ιάσμου περίμεναν τον Υπουργό για να του θέσουν τα δικά τους ζητήματα. Ενώ αμέσως μετά ακολούθησε η σύσκεψη με τους Δημάρχους όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, όπου είχαν τη δυνατότητα οι Δήμαρχοι αλλά και Αντιδήμαρχοι να θέσουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Υποδεχτήκαμε σήμερα τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, που είχαμε την ευκαιρία να του εκθέσουμε ζητήματα μείζωνος σημασίας για την λειτουργία και την υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Επίσης, θέματα που αφορούν την μεταφορά μαθητών, όπως και την παράταση συμβάσεων, των οκτάμινων συμβάσεων που απασχολεί αυτή την περίοδο για την εύρυθμη και καλή λειτουργία εν ώψη και των εθνικών εκλογών των υπηρεσιών μας. Είχαμε μια θετική ανταπόκριση. Ο Υπουργός δήλωσε πως θα δει τα ζητήματα εκτενέστερα και κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από πλευράς μου και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις συναντήσεις σας. Πήρατε κάποια χειροπιαστή λύση, κάποια πρόταση από τον Υπουργό, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Υπήρχε αρκετά θετικό κλίμα. Το αναφέραμε ότι την δεκαετία που μας πέρασε η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, όσο και η περιφέρειά μας ευρύτερα, έχει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και προσωπικού. Σχεδόν το 50% των υπαλλήλων έχουμε λιγότερο προσωπικό κατά 50% και αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα ζητήματα στην λειτουργία και κυρίως σε νευραλικές θέσεις σε υπηρεσίες όπως οι τεχνικές υπηρεσίες, όπως η οικονομική υπηρεσία, η Διεύθυνση Ανάπτυξης, που εν ώψη και του νέου ΕΣΠΑ θεωρώ ότι πρέπει και χρειάζεται να στελεχωθούν και με επιστημονικό προσωπικό αλλά και με τεχνικό προσωπικό για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και των προκυρήσεων και της εκτέλεσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι ιδιαίτερη χαρά που έχουμε κοντά μας σήμερα στην πόλη μας τον Υπουργό Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Στέλιο τον Πέτσα. Έναν υπουργό ο οποίος ξέρει και γνωρίζει βαθιά τα προβλήματα των Δήμων. Έναν υπουργό ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει βάλει πλάτη στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τόσο με την ενεργειακή κρίση, πιο μπροστά με την υγειονομική κρίση. Και έναν υπουργό που πραγματικά βοήθησε τους Δήμους όλο αυτό το διάστημα να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες που είχαν αλλά και στα οικονομικά προβλήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένας σύμμαχος των Δήμων μας. Τον ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη εδώ στην πόλη και φυσικά στη σημερινή σύσκεψη που έγινε με τους υπόλοιπους δημάρχους για να ακούσει για μια φορά ακόμα τα προβλήματα. Γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή και ελπίζουμε και το επόμενο διάστημα να τον δούμε, επειδή έρχονται και εκλογές, ξανά στο ίδιο Υπουργείο με την ίδια βοήθεια πάλι στους Δήμους και στους Δημάρχους. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά υποδεχθήκαμε στην Κομωτινή, στην όμορφη Θράκη μας, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα. Σε ένα περιβάλλον δύσκολο όσον αφορά τις εξελίξεις, αλλά με μια αισιοδοξία που μου διακατέχει όλους τους Δημάρχους, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών,
ο οποίος μαζί με εμάς, κατανοώντας τα προβλήματα που έχουμε, αλλά και υιοθετώντας πολλές από τις λύσεις που προτείνουμε, προσπαθεί να δώσει μια λύση στα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται και που πάντα υπάρχουν στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Θα ήθελα να εκφράσω, γιατί έχω συζητήσει με όλους τους δημάρχους, την απόλυτη ικανοποίηση για το επίπεδο συνεργασίας που έχουμε με τον κύριο Πέτσα και γενικότερα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και πολύ βασικό για την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών, γνωρίζετε ότι είναι πάντα να υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών που είμαστε εμείς οι δήμαρχοι, η ειλικρίνεια, η διάθεση για διάλογο, να μην υπάρχουν εγωισμοί και να μπαίνουμε στην ουσία τη συζήτηση των προβλημάτων. Αυτό τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει και γι' αυτό έχουμε εξασφαλίσει σαν ευρύτερη περιοχή, σαν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και 22 Δήμοι, μια σειρά χρηματοδοτήσεων πολύ σημαντικών, πρωτόγνωρων για τα δεδομένα της αυτοδιοίκησης, αλλά το κυριότερο έχουμε λύσει και πολλά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα τόσο των δημοτικών μας υπηρεσιών όσο και των δημοτών μας. Νομίζω ότι παρόλο που έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να λειτουργήσουμε τέλεια, αυτή είναι πάντα η στόχευσή μας, ότι έχουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα και όλους εκείνους τους ανθρώπους που μπορούν να συμπαρασταθούν σε εμάς και να δώσουμε και λύσεις στα προβλήματα που ίσως δεν έχουν επιληθεί ή ίσως αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για τη σημερινή σας παρουσία και να γνωρίζετε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και οι 22 Δήμαρχοι να υπηρετούμε τους δημότες μας και τις τοπικές μας κοινωνίες με την διάθεση να έχουμε αυτήν την καλή συνεργασία και να κατανοούμε τις πολιτικές που θέλετε να εφαρμόσετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχαριστήσω και εγώ σήμερα τον αγαπητό Δήμαρχο για τη φιλοξενία στην όμορφη Κομωτινή και φυσικά τον Βασίλη τον Μαυρίδη ως Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την οργάνωση μιας πολύ ουσιαστικής συζήτησης που είχαμε με τους δημάρχους της περιοχής. Έχουμε μια άριστη συνεργασία και ελπίζω αυτό να φαίνεται στην ποιότητα της καθημερινότητας των δημοτών και των επισκεπτών της πανέμορφης αυτής της περιοχής της πατρίδας μας. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, είτε είναι τρέχοντα, ζητήματα για παράδειγμα στήριξης των Δήμων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, πέρα από το 307 εκατομμύρια ευρώ έκτακτες χρηματοδοτήσεις που είχαμε δώσει μέχρι τέλος του 2022. Δεσμεύτηκα ότι θα ακολουθήσουν δύο χρηματοδοτήσεις άμεσα. Η μία είναι 25 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στήριξη σε όλους τους Δήμους της χώρας μέχρι τέλος του Γενάρη. Και η άλλη, μέχρι τέλος της άλλης εβδομάδας, επιπλέον 14 εκατομμύρια ευρώ από την προβλεπόμενη χρηματοδότηση για τις σχολικές επιτροπές, για να εξασφαλιστεί η θέρμανση των παιδιών μας απρόσκοπτα μέχρι να τελειώσει και ο φετινός χειμώνας. Επομένως, δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση και τους Δήμους μας για όσο χρειαστεί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δεύτερο επίπεδο για την ενεργειακή κρίση έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης. Ανακοίνωσα ότι είμαστε στη τελική φάση κατάθεσης τροπολογίας, η οποία θα ψηφιστεί στο νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης άμεσα των ΔΕΙΑ. 20 εκατομμύρια ευρώ θα δώσουμε σε πρώτη φάση, ώστε να απορροφήσουν αυτούς τους κραδασμούς που υπάρχουν σε τόσο ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης, με τόσα αντιλιοστάσια για να εξυπηρετούν τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με τα άλλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής της καθημερινότητας, από τα ζητήματα που σχετίζονται από τα δέσποτα ζώα, από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αυαγωγουστική κάλυψη, θέματα που αφορούν κανονικά έργα υποδομής, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δήμων, που φυσικά σχετίζονται με το προσωπικό. Η δέσμευσή μας είναι να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στο επόμενο χρονικό διάστημα, είτε με τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν, κοινοφελή εργασία, πρόγραμμα 55-67, θέματα συμβασιούχων, θα δώσουμε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, αλλά κυρίως το 2023 θα είναι μια χρονιά που θα σχετίζεται με την ισχυρή μας δέσμευση να αναστρέψουμε την πορεία συρρήκνωσης της τελέχωσης των Δήμων, όπως ακριβώς κάναμε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτά που είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε για την τετραετία που ξεκίνησε το 2019 για την υγεία και την παιδεία τα κάναμε με σημαντικές προσλήψεις σε αυτούς τους τομείς. Ήρθε η σειρά της αυτοδιοίκησης να το κάνουμε για την επόμενη περίοδο. Και είναι κάτι που θα το σχεδιάσουμε από κοινού με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, χωρίς φυσικά τις υπερβολές του παρελθόντος.
Πέρα από αυτό, επειδή σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός εδώ στην περιοχή και θα αναπτύξει όλα αυτά τα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή δυναμική που υπάρχει στον τόπο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που κινητοποιούμε γι' αυτό, έχω να πω ότι είναι πρωτοφανής η χρηματοδότηση στους δήμους της περιοχής και στην περιφέρεια. Είναι συνολικά περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Εσωτερικών και μόνο στην περιοχή, μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και μέσω του προγράμματος για την οδική ασφάλεια μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Πολλά από αυτά έχουν δημοπρατηθεί, άλλα έχουν συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται ήδη. Και ευελπιστούμε ότι αυτόν τον υψηλό βαθμό απορρόφησης θα τον χρησιμοποιήσουμε ως εφαλτήριο για να σχεδιάσουμε και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα στο μέλλον, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών. Με αυτή την σκέψη, πραγματικά είχαμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση για το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε αυτή την πιο ελπιδοφόρα μέρα για την αυτοδιοίκηση. Κρατώ τα συμπεράσματα αυτά, θα τα μεταφέρω φυσικά στον Πρωθυπουργό και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Ευχαριστώ ξανά για την φιλοξενία σήμερα και αυτή την πολύ γόνιμη συζήτηση, αγαπητέ Δημαρχέ και εσύ, αγαπητέ Δημαρχέ, για την φιλοξενία και τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ. Συνάντηση, τρίτη συζήτηση εδώ με τους δημάρχους της περιοχής. Είχατε μια συνάντηση στο Δημαρχείο της Κομοτηνής με εργαζομένους από το Δήμο Ιάσμου, οι οποίοι έχουν χάσει τις δουλειές τους. Ένα σχόλιο, αν θέλετε, για το ζήτημα αυτό και αν τέθηκε και το ζήτημα αυτό, δώστε στην κουβέντα σας. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό το έχουμε από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο δημόσιο διάλογο αντιμετωπίσει. Πώς, δίνοντας εντολή στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης να επιληφθεί. Ο κύριος Σάβας ερευνά επομένως τυχόν έκνομες ενέργειες του Δημάρχου σε σχέση με το ζήτημα του προσωπικού που αναφέρατε. Θα είμαστε σύντομοι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε θέση να ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε. Αυτό το έχω συζητήσει και με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Κατηδίαν δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή μια συζήτηση ευρεία όπως είναι της ΠΕΔ. Είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε με τον Δήμαρχο. Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε επισπεύδοντες χωρίς να έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, αλλά σε τυχόν παράνομες ενέργειες θα είμαστε κάθετοι. Κύριε Υπουργέ, προκύπτει ένα θέμα στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, στην Οικονομική Επιτροπή και σε άλλες επιτροπές, με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρετε ότι αν αυτή η απόφαση εφαρμοστεί, που προβαίνει να την εφαρμόσετε, θα υπάρχει ένα θέμα της λειτουργίας των Δήμων λίγο πριν τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα υπάρξει συγκεκριμένο μέτρο για αυτό το πρόβλημα? Αφού λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν γίνεται και έλεγχος νομιμότητας πλέον από τις αποκεντρωμένες, για να συμπληρώσω την ερώτηση. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας βγήκε μεν το Δεκέμβριο του 2022, κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Ιστορικών στις 2 Ιανουαρίου του 2023. Το πρώτο νομοσχέδιο που συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή είναι το νομοσχέδιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Σε αυτό το νομοσχέδιο θα κατατεθεί την Δευτέρα σχετική τροπολογία για τη συμμόρφωση απέναντι στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε για τη συμμόρφωση, όχι μόνο στον εύλογο χρόνο, αλλά στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, στο πρώτο νομοσχέδιο που υπάρχει ως ψήφιση στη Βουλή μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να απαντήσω στον πυρήνα της ερώτησής σας, έκρινε ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο στις επιτροπές της αντίστοιχες, παράδειγμα Οικονομικής Επιτροπής που είπατε, κρίνεται αντισυνταγματική, διότι δεν αφήσαμε να λειτουργήσει το Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο με τις πλειοψηφίες, οι οποίες προέκυψαν μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2019. Κρατάω όμως την επιφύλαξη αυτή της δυσλειτουργίας που είπατε. Δεν φάνηκε λοιπόν αυτή η δυσλειτουργία. Εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε να υπάρχει λογοδοσία απέναντι στους πολίτες και οι οποίοι αναμένουν από την αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες αρμοδιότητες να ασκούνται και όχι να εγκλωβίζονται αένα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Άρα θα φροντίσουμε με την τροπολογία που θα καταθέσουμε να είναι ξεκάθαρο ότι σε περίπτωση που υπάρχει δυσλειτουργία θα δοθεί διέξοδος, ώστε θέματα που δεν αποσαφηνίζονται σε μία ή σε δύο συνεδριάσεις τελικά να λαμβάνεται η απόφαση στην κατάλληλη επιτροπή. Νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, πλήρους συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και όσον αφορά και το γράμμα της αλλά και το πνεύμα της.